Έχουμε ελπίδες όσο ζούμε. Και 5 λεπτά μπορεί να σε πάνε στον παράδεισο, αν τα αξιοποιήσεις σωστά. Και μια ζωή μπορεί να μην σε πάει στον παράδεισο, αν την περάσεις με ραθυμία, με τεμπελιά. Όπως την περάνε οι περισσότεροι. Με ακηδεία. Με αφροντισιά δηλαδή. Δεν βαριέσαι, σου λέει. Εντάξει, όπως πάνε όλοι, θα πάμε και εμείς. Άμα έχεις τέτοια σκέψη, είσαι άξιος της τύχης σου που λέμε. Δεν υπάρχει τύχη, αλλά λέμε τώρα. Του αποτελέσματος. Ο ληστής αξιοποίησε 1 ώρα, έτσι, που ήταν πάνω στο σταυρό. 2 ώρες, πόσο ήταν. Και πέρασε τον παράδεισο. Φυσικά, από μόνοι μας δεν υπάρχει ελπίδα. Αλλά με τη δύναμη του Θεού υπάρχει ελπίδα, έτσι. Τα δύνατα παρά ανθρώπους, τι λέει, δυνατά παρά το Θεό. Και ο Θεός δεν είναι ένας, ας πούμε, δικηγόρος που κοιτάει, αυτή την είπες, τη σβήνω. Αυτή δεν την είπες, δεν τη σβήνω. Δεν είναι έτσι. Βλέπει τη σύνολη εικόνα σου, έτσι, τη διάθεσή σου. Μπορεί και να μην προλάβεις καν να εξομολογηθείς τίποτα. Ήτανε μία γυναίκα αμαρτωλή και ήρθε σε μετάνοια. Πήγε κάποιος, της μίλησε και λέει, υπάρχει ελπίδα και για μένα. Υπάρχει, της λέει. Λέει, φεύγουμε. Και ούτε φόρεσε το παπούτσα της, έτσι όπως ήταν, έφυγε έξω και πήγανε στην έρημο μαζί και ο γέροντας ήθελε να την παραδώσει ένα γυναικείο μοναστήρι να αρχίσει η γυναίκα να μετανοεί, να ξομολογείται, να κοινωνεί, να σωθεί. Και μάλιστα της λέει, δεν θα είσαι δίπλα μου για να μην σκανδαλιστούν οι άνθρωποι, μας βλέπουν μαζί, ένας μοναχός και μια γυναίκα. Ούτε είχε βάλει κάλυμα όπως βάζανε τότε οι γυναίκες στα μαλλιά της. Έτσι. Γιατί φοβήθηκε μήπως παραμένοντας ακόμα περισσότερο στο σπίτι αυτό της ανομίας που δούλευε, αλλάξει γνώμη. Και σου λέει, όπως είμαι, φεύγω. Το βράδυ φτάσανε σε ένα σημείο που έπρεπε να κοιμηθούν στην έρημο. Της λέει, να έβαλε ένα πέτρα εδώ, ξάπλωσε εδώ να κοιμηθείς. Εγώ θα πάω πιο πέρα, κοιμηθώ κι εγώ. Το πρωί ξύπνησε ο γέροντας, τη φωνάζει, τίποτα αυτή. Πάει εκεί, τη βλέπει πεθαμένη. Λέει, τώρα, τι γίνεται τώρα. Είδε και τα πόδια της ήταν καταπληγωμένα, δεν φοράγε παπούτσα, μέσα στην έρημο, είχαν σκιστεί, είχαν ματώσει, μέσα στα αγκάθια. Πάει στους πατέρες, λέει το περιστατικό και τον προβληματισμό του. Τώρα τι έγινε με αυτή, σώθηκε, αφού ούτε καν είχε εξομολογηθεί. Απλώς είχε πάρει το δρόμο για την μετάνοια. Και έκαναν πατέρες προσευχή και νηστεία. Και αποκάλυψε ο Θεός ότι αυτή σώθηκε. Γιατί ακριβώς, ναι. Έδειξε αυτή την αυταπάρνηση. Ναι. Δεν λογαρίζει τίποτα. Και έδειξε τη μετανιά της, δηλαδή. Αυτό θέλει ο Θεός. Τη διάθεση. Εσύ μπορεί να πεις κι εγώ, ας πούμε, με πάσα λεπτομέρεια, να φέρεις κόλλες, σεντόνια που λέμε, με αμαρτίες, και να καθίσεις 2 ώρες εκεί πέρα και να καθυστερήσεις και όλους τους υπόλοιπους που περιμένουν έξω και να μην έχεις μετάνοια. Να μην έχεις μετάνοια. Απλώς να θες να τα πεις, όπως ένας καλός δικηγόρος νομικός, ας πούμε, να μην μείνει τίποτε, όπως εσύ φαντάζεσαι, και να νομίζεις ότι έτσι καθάρισες. Δεν καθαρίζει έτσι ο άνθρωπος. Έτσι φεύγει η ενοχή. Με την εξομολόγηση φεύγει η ενοχή. Η συνήθεια δεν φεύγει. Το πάθος δεν φεύγει. Θα πρέπει να αγωνιστείς μετά την εξομολόγηση να μην ξαναλειτουργήσεις όπως συνήθιζες μέχρι τώρα να λειτουργείς. Αυτό είναι μετάνοια. Να κόψεις τη συνήθεια, την κακή συνήθεια. Τι πολλοί εξομολογούνται αλλά δεν αλλάζουν. Δεν αλλάζουν ζωή. Και μετά πάλι εξομολογούνται με την ελπίδα, αφού ο Θεός σου λέει είναι έσπρος, εντάξει, θα με συγχωρήσει. Βέβαια θα σε συγχωρήσει. Αλλά δεν θα σωθείς. Και θα σε φέρει ο διάβολος κάποια στιγμή και θα σου πει, να δεν βλέπεις, τόσα χρόνια πας, τα λες, τίποτα δεν γίνεται. Βέβαια δεν γίνεται, γιατί δεν θέλεις εσύ να γίνει, αφού δεν παλεύεις την κακή συνήθειά σου. Δεν παίρνεις τα μέτρα σου. Και είσαι σαν το ασθενσέρ, πάνω κάτω, πάνω κάτω, πάνω κάτω. Και κάποια στιγμή θα σου πει και ο διάβολος, δεν βαρέθηκες. Τι είναι να πηγαίνεις να εξομολογήσεις, δεν γίνεται τίποτα. Και θα σε απελπίσει τελείως. Θα σε απενεργοποιήσει τελείως μετά.